Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστή η προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος αρχικά, το τονίζω το αρχικά γιατί η στόχη της είναι ακόμα πιο μεγάλη, ε, ανατολικός του 25ου μεσημβρινού. Στα πλαίσια αυτά, στα τουρκικά αναθεωρητικά σχέδια εντάσσεται η Δυτική Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ε, η Σαμοθράκη και η Λίμνος η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Καρία, τα Δωδεκάνησα, νησιά των Ανατολικών Κυκλάδων, η Κάρπαθος, η Ανατολική Κρήτη και ολόκληρη Κύπρος μας. Αυτά σε πρώτη φάση γιατί απότερο στόχος της Τουρκίας είναι η Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη και η ενοποίηση από εκεί με χώρες και περιοχές οι οποίες είναι υπό την τουρκική επιρροή όπως η Αλβανία, ο βόρειος γειτονάς μας, το Κοσυφοπέδιο, βορειότερα η Βοσνία και φυσικά η περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλία σήμερα στη Βουλγαρική Επικράτεια. Αν δει κανεί το μέτωπο των ελληνοτουρκικών είναι κυρίως θαλάσσιο, έχουμε χερσαία επαφή μόνο στον Εύρο και εκεί μας χωρίζει το ποτάμι, στην Κύπρο στην πράσινη γραμμή προσωρινά, όποιος νικήσει τη μάχη των θαλασσών που είναι το σημαντικότερο και το μεγαλύτερο η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνοτουρκικού μετόπου θα νικεί στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Αν η Ελλάδα αντέξει δεν βλέπουν οι Τούρκοι Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν η Ελλάδα χάσει η χώρα δεν θα μπορεί πλέον να παίξει το ρόλο της ως ισχυρή περιφερειακή δύναμη ενώ η Τουρκία θα έχει de facto επιτύχει τα νεοθωμανικά της σχέδια. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ο Δένδια, από την άλλη, που μα έχει συνηθίσει ω Υπουργό Εξωτερικών, βλέπετε εδώ, σα δείχνω το σύμπλεγμα τη Μεγίστη, Καστελόριζο, το σύμπλεγμα τη Μεγίστη, στρογγύλη και ερώ, στρατηγική σημασία, ενώνει εκεί με την ΑΟΣ του, σύμφωνα με την Ούκλο, στη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι περί δικαίου τη θαλάσση, τα δύο ελληνικά κράτη, η ΑΟΣ Ελλάδο και Κύπρου, στρατηγική σημασία το σύμπλεγμα τη Μεγίστη, το είπε ο Δένδια. Ε, στην Μικρά Ασία, στα παράλια, υπάρχει η αποβατική στρατιά του Αιγαίου που κατέχει την Ιωνία και την υπόλοιπη Δυτική Μικρά Ασία και είναι επιθετικά στραμμένη για απόβαση στα ελληνικά νησιά. Είναι επιθετική. Βορείω η πρώτη στρατιά μπροστά στην Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, ε, ο Δένδιας που έχει πει μπροστά στον Τσαβούσόγλου, τον ευρώτητο Τσαβούσόγλου, μέσα στην Άγκυρα για την Ήβρο και την Τένεδο οι οποίες έπρεπε να είναι αυτόνομες σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, τα είπε για άλλη μια φορά έξω από τα δόντια, από τα ακριτικά μας νησιά, τα νησιά τα οποία θέλει να αρπάξει η Τουρκία ενάντια στο διεθνές δίκαιο και αυτό είναι γνωστό διεθνώς. Αλλά κανένας διεθνής παράγοντας, κανένας σύμμαχος δεν προασπίζει τα κυριαρχικά δικαιώματά σου αν δεν το κάνεις εσύ ο ίδιος. Οι συμμαχίες και όλα αυτά είναι απολύτως επικουρικά. Τι είπε ο Δένδιας. Είμαστε εδώ για να περάσουμε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και τους κατοίκους της ακριτικής σήμης τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι τόσο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων όσο και οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών αποτελούν την ουσία των γεωγραφικών ορίων του ελληνισμού. Εκείνη τα σύνορά μας σε κανέναν 25ο μεσημβρινό είναι στα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Από τα τρία μίλια και πέρα, τα πάντα είναι ελληνικά, σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Μόνο η Ήμβρο και η Τένεδο έμειναν στην Τουρκία, μα ανάγκασαν να τι δώσουμε γιατί τι είχαμε απελευθερώσει και αυτέ στην Τουρκία και έπρεπε να είναι αυτόνομε. Συνεχίζει ο Δένδια. Η πατρίδα μας μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί όπως την παραλάβαμε για να την παραδώσουμε στους επόμενους, εφόσον τα γεωγραφικά μας όρια, τα νησιά και οι ακριτικές περιοχές ζουν και αναπτύσσονται. Και αυτό γίνεται χάρη στις προσπάθειες ανθρώπων που αγνοούν τις δυσκολίες. Προέρχομαι από μικρό νησί, ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αντιλαμβάνομαι πόσο περισσότερο δύσκολο είναι όταν βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της χώρας μας προς Ανατολάς. Το λέει γιατί εκεί είναι και η απειλή. Υπηρετούν λοιπόν την πατρίδα μας οι κάτοικοι της Ήμης. Να πω εδώ ότι αφού αναγνωρίζει η χώρα μας αυτό πρέπει και οι ακρίτες μας να έχουν πλήρη φορολογική ατέλεια, οικονομική ενίσχυση και νοσοκομεία και όχι σε περιπτώσεις ανάγκης να τρέχουμε στην Τουρκία. Όσον αφορά το Καστελόριζο, τι επόμενε μέρε θα βρίσκεται εκεί η Πεοδένδια, ο, ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, είναι ένα μεγάλο συμβολισμό και αυτό θα το επισκεφθώ και εγώ υπό την τωρινή ιδιότητά μου. Το Καστελόριζο, υπογραμμίζει, είναι μια τεράστια σημασία περιοχή. Ε, σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ε, ο Δένδια έκλεισε λέγοντα: Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα την υπερηφάνεια μου για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τη πατρίδα μα που φυλάσσουν τα κριτικά μα νησιά, τι εσχατιέ τη πατρίδα μα σήμερα η μέρα των Χριστουγέννων. Η ελληνική κοινωνία οφείλει να ευχηθεί στα στελέχη του να είναι πάντα καλά. Αυτά από το Δένδια, ο οποίο παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στον ιερό ναό Ευαγγελισμού τη Θεοτόκου. Να πω εγώ εδώ ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει προσοχή και στα τεκτενόμενα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, δηλαδή διπλωματία, κινήσεις που ήδη γίνονται, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και όλα αυτά, ναι, αλλά απ' την άλλη και η κοινωνία δεν πρέπει να αποσαρθρωθεί τελείως διότι διαφορετικά τι ακριβώς θα φυλάτουν οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Εδώ σας δείχνω με το βελάκι στο χάρτη το σημείο επαφής προσωρινά στην Κύπρο με τον κατοχικό στρατό. Η Τουρκία κατοχική δύναμης έχει ως γνωστόν εκτός από τις παράνομες διεκδικήσεις της Ανατολικός του 25ου Μεσημβρινού που διχοτομούν το Αιγαίο υπογράψει δύο παράνομες συμφωνίες που θα έπρεπε ήδη να έχουν οδηγήσει εξ αρχή στην Ελλάδα σε κάζους μπέλη διότι οι συμφωνίες αυτές, τα παράνομα τουρκολιβικά σύμφωνα... Ερντογάν Αμπτουλχαμίτ Μέιμπα και προηγουμένως Αλ Σαράτς Τρυπόλεως επιθυμούν να ακροτηριάσουν την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδος αποσπώντας τις τεράστια τμήματα ελληνικής σαό, υφαλοκρηπίδας και χωρικών υδάτων. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να περάσει από την Ελλάδα, διότι αν περάσει... Η Τουρκία ακροτηριάζει σοβαρά τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της Ελλάδος και αρπάζει τον ορυκτό πλούτο νοτίος της Κρήτης, θέτει υποπολιορκία ε, τη Ρόδο, την Κάρπαθο, εξαφανίζει την ΑΟΣ που σύμφωνα με την Ούγκλος του 1982 που διέπει το δίκαιο της θάλασσας, τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι εδώ ε, δίνει ΑΟΣ όλα τα κατοικημένα νησιά ή τα νησιά που έχουν οικονομική ζωή. Εδώ σας έδειξα πριν λίγο στο χάρτη τα στενά. Ε, η Τουρκία εάν συνεχίσει να κινείται εναντίον της Αμερικής και της Δύσης και να βαδίζει ανεξάρτητα θα χάσει τα, τα κατεχόμενα της Κύπρου, την Ήμβρο, την Τένεδο και τον έλεγχο επί των στενών. Το έχω προβλέψει πολλές φορές και όχι μόνο εγώ, το λένε και άλλοι έγκυροι αναλυτές. Ε, λοιπόν, τα παράνομα σύμφωνα. Αλ Σαράτς Τρυπόλεως, Αμπτούλ Χαμίτ Μέιμπα και Τουρκίας είναι παράνομα και οπωσδήποτε η Ελλάδα πρέπει να στραφεί στα διεθνή φόρα να ζητήσει ε, να ε, αυτά να βγουν από το τραπέζι που θέτει η Τουρκία ε, και να απευθύνει κάζους μπέλη προς την κατοχική δύναμη αν συνεχίσει να τα επικαλείται. Να πω για να είμαι δίκαιος ότι δεν τα έχει επικαλεστεί τελευταία ο Ταϊπ Επίσης ε, να σας πω ότι η Ελλάδα ενισχύεται σοβαρά στην αεροπορία δημιουργώντας χάσμα με τους Τούρκους αλλά από εκεί και πέρα ε, αυτό δεν αρκεί. Ε, χρειάζεται και ενίσχυση του στόλου σε, σύγχρονα, ε, σε σύγχρονες μονάδες επιφανείας, υποβρύχια και άλλα μέσα κατάλληλα όπως πυράβλους, μακρού ελληνικούς ε, όπως είναι η Μισήλ Ντεκρουαζιέρ Ναβάλ πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύονται από τις φρεγάτες Μπελαρά με 1300 χιλιόμετρα και οι νέες τορπίλες σύχεικ 4 Extended Version για να αποφύγουμε αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας αυτό είναι ο χάρτης των υπεριαλιστών στρατοκρατών της κατοχικής δυνάμεως που βλέπετε ότι θέλει να αποκόψει τη Δυτική Θράκη από τον Έστω και πέρα, από τη Θράκη μας έχει μείνει μόνο η Δυτική Μα ανάγκασαν οι δίθεν σύμμαχοί μα να παραδώσουμε την Ανατολική στην Τουρκία, τη Βόρεια στην Βουλγαρία, ω αυτόνομη και εκείνη, όπω την Ήβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία. Μετά εξαφανίστηκαν οι Έλληνε, την πραξικοπηματικά την προσάρτησαν οι Βούλγαροι. Βλέπετε ότι θέλει τη Σαμοθράκη, από βορρά προ νότο πάω, θέλει τη Λίμνο να είναι μέσα σε τουρκικά ύδατα. Έτσι και αυτό αντιλαμβάνεστε κανεί ότι μετά ο ναυτικό, ο αεροναυτικό αποκλεισμό είναι βέβαιο και η απόβαση σε όποια νησιά ή και όλα που θα επιλέξει η Τουρκία. Ε, πάμε στη Λέσβο, τη βλέπετε στο χάρτη, Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, μέχρι την Άξο στο κέντρο του Αιγαίου ε, να είναι σε τουρκικά ύδατα όλα τα Δωδεκάνησα, Ρόδος Κάρπαθος, σύμπλεγμα της Μεγίστης ε, και η Ανατολική Κρήτη, η περιοχή της Ιτίας και φυσικά κόβεται και η Κύπρος και την αρπάζει όλη ή κατοχική δύναμη. Αυτά όλα, όσο ισχυρή αεροπορία και να έχει, έχει κάνει το πρώτο βήμα για την νίκη, διότι είναι καθοριστικότατη σημασία ο παράγοντα ο αεροπορικό. Απ' την άλλη, χρειάζεσαι πλώρε πολεμικά πλοία. Φίλε και φίλοι, η Τουρκία σχεδιάζει με αυτό το χάρτη εκτό από τα στενά των δαρδαλελίων που ελέγχει μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και του Μοντρέ, να ελέγχει και την έξοδο της διόρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο προς τη Μαύρη Θάλασσα, διότι αν θέσει υπό τον έλεγχό τη το Αιγαίο Ανατολικός του 25ου Μεσημβρινού, ελέγχει τη διέξοδο Ανατολικής Κρήτης Καρπάθου, Καρπάθου Ρόδου προς τη διόρυγα του Σουέζ και την Αφρική και έτσι γίνεται de facto συνελεγκτής α το πω έτσι, μετά την Αίγυπτο και ε, για τη διόρυγα του Σουέζ είναι στρατηγική σημασία πέρασμα και ένα τεράστιο βήμα για την υλοποίηση των Οθωμανικών σχεδίων. Ανοίγει δε ο δρόμος της ελληνικής χερσονήσου δια της δυτικής Ράκης προς την Ανατολική Ρωμιλία, ακόμα περισσότερο το βόρειο γειτονά μας στην Αλβανία, τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, ε, το και, άλλε περιοχέ άλλες περιοχές της που είναι υπό την τουρκική επιρροή. Εδώ βλέπετε τον παράνομο χάρτη ακριβώς ο οποίος τι κάνει ο χάρτης αυτός πάει να ενώσει την Τουρκία θαλασσίως με τη Λιβύη περνώντας πάνω από το σύμπλεγμα της Μεγίστης πάνω από την Νότια Ρόδο πάνω από την Κάρπαθο ξύνει το μεγάλο και πολυάνθρωπο νησί της Κρήτης του αφαιρεί στην ουσία αφαιρεί ακόμα και τα χωρικά ύδατα από αυτά τα νησιά έτσι όχι μόνο Άους και Φαλοκρηπίδα και πάει και ενώνεται με την Ανατολική Λιβύη, η οποία δεν είναι μάλιστα και υπό τον έλεγχο των Τούρκων και των Φιλότουρκων. Μάχεται τους Τούρκους και τους Φιλότουρκους και είναι υπό τον έλεγχο των νομίμων αρχών της Λιβύης ή του δημοκρατικώς εκλεγμένου Λιβυκού Κοινοβουλίου και του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, του νομίμου στρατού της Λιβύης υπό τον γενναίο στρατάρχη Χαλίφα Μπελκασίμ Χάφταρ. Αυτό είναι το παράνομο σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο οπωσδήποτε η Ελλάδα ε, δεν πρέπει να δεχθεί όχι να εφαρμοστεί να υπάρχει εφόσον η Τουρκία ε, επικαλείται αυτό είναι κάζους μπέλ για την Ελλάδα. Το βλέπετε σε συνδυασμό με τον προηγούμενο χάρτη που σας έδειξα είναι η ταφόπλακα του ελληνισμού, είναι η ταφόπλακα όσων πέτυχαν οι πρόγονοί μας με τις ναυμαχίες της Λίμνου, της Έλλης, με τους Βαλκανικούς πολέμους και τις ναυμαχίες των θαλασσομάχων του 1821. Εδώ που είμαστε τώρα, αν παγιωθεί η κατάσταση, έστω βαριά ακροτηριασμένη εδαφικά η Ελλάδα στις Ασιατικές επαρχίες, Ιωνία, Πόντος, Εολίδα, Δυτική Μικρά Ασία, όλη η παραλιακή Μικρά Ασία, η πρωτεύουσά της Κωνσταντινούπολη εκτός, η Ανατολική Ρωμιλία εκτός, οι στο βόρειο γείτονά μα, Μοναστήρι, Δοειράνη Γευγελή εκτό, Βόρεια Ήπειρο εκτό, Κύπρο άλλο κράτο και αυτό εδαφικά ακροτηριασμένο, Ελληνισμό Νοτιού Ιταλία, Σικελία, Μεγάλη Ελλάδο, Μάγνα Γκρέτσια, Βασιλικάτα στο Ιταλικό κράτο, με γλωσσικό αφελνισμό τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και πάλι η Ελλάδα θαλασσοκρατεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να παίξει το ρόλο τη ω εθνικό κέντρο και ισχυρά περιφερειακή δύναμη. Ούτε βήμα πίσω. Το έχω ξαναπεί. Μου λέτε ότι το έχουν αντιγράψει κι άλλοι. Αυτό θέλω. Δεν χρειάζεται να πούν τίποτα από που τα διαβάζουν και από που τα βλέπουν. Μα φτάνει να διαδίδουμε τα πιστεύω μα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. Ούτε ανάσα από τον αέρα μα. Ούτε γουλιά νερό. Ούτε κόκκο άμμου. Αυτό έχω πει εδώ και χρόνια και το επαναλαμβάνω ανατακτά χρονικά διαστήματα, ούτω ώστε να εμπεδοθεί όχι μόνο σε όσου παρακολουθούν και πειράζονται από το κανάλι σας αλλά μήπως και τα ακούσει κάποια στιγμή και κανένας πολιτικός και δεν εννοώ φυσικά το Δένδια ο οποίος όπως σας είπα και πριν τα έχει πει και μέσα στην Τουρκία μπροστά στον Εμβρόντιτο τότε Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου. Αυταπόδεικτο από τους χάρτες που σας παραθέτω ότι εκτός από τα βαριά πολεμικά πλοία όπως είναι οι φρεγάτες που έχει 13 τώρα η Ελλάδα και πρέπει να φτάσει τις 18 για να είναι ο στόλος σε θέση να απαντήσει στα 18 πολεμικά πλοία από αντιτορπιλικά φρεγάτες μέχρι κορβέτες που ρίχνει η Τουρκία τα επόμενα χρόνια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι θαυμάσια και τα ελληνικής κατασκευής μικρότερα πλοία βαριά οπλισμένα Όπω η πυραυλάκατη ελληνική σχεδίαση και κατασκευή με πυράβλου ναυτική κρούσεω βεληνικού 200 χιλιόμετρων εξοσέτ και η κανονιοφόρη μα κλάσεω μαχητή με πυράβλου naval spike and loss με βεληνικέ 50 χιλιόμετρων μέσου βεληνικού. Και εδώ βλέπετε την μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδο Αιγύπτου που μόλις υπεγράφει το πρώτο παράνομο τουρκολιβικό λεγόμενο Καταχρηστικό Σύμφωνο ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αλ Σαράτ τη Τρίπολη, έσπευσε ο Δένδια σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη και κατ' εντολή του ε, να υπογράψει με τον Αιγύπτιο ομολογό του τότε Σάμεχ Σούκρι. Και έτσι, εκτό από το διεθνέ δίκαιο που έχουμε με το μέρο μα, την Ούγκλο, τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι περί δικαίου τη θαλάσση, τη συνθήκη τη Λοζάνη, έχουμε και επί του πεδίου και επί τόπου τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδο-Αιγύπτου που καταργεί το παράνομο σύμφωνο. Και παράλληλα έχουμε και την Αίγυπτο δίπλα μας ως προς αυτήν την οριοθέτηση, διότι ανατολικότερα δεν, έχει, δεν είχε δεχθεί ο ΣΥΣΙ για να αφήσει μέσα στο παιχνίδι και την Τουρκία ως προς την οριοθέτηση ανατολικότερα και κατά πόση επίρρεια σε ΑΟΣ θα έχει το σύμπλεγμα της μεγίστης; Γι' αυτό λέω, σε κανέναν δεν βασιζόμαστε απόλυτα, βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και οι συμμαχίες είναι πάντα επικουρικές. Γι' αυτό λέω, σε καιρό πολέμου δεν είσαι σίγουρος ότι θα σε φωδιάσουν με πολεμικό υλικό, πολεμοφόδια, άρματα μάχης, μαχητικά και πολεμικά πλοία. Αν όμως τα κατασκευάζεις μόνος σου, είσαι ακόμα πιο ασφαλής. Γι' αυτό κλείνοντα θα απευθύνω έκκληση να διατηρήσει η χώρα επαρκής ποσότητες πολεμικού υλικού, πυρομαχικών και πολεμοφοδίων, να επανεκκινήσει την παραγωγή πυρομαχικών και πολεμοφοδίων, τα άρματα μάχη στα τεθωρακισμένα οχήματα να συντηρούνται και να αποθηκεύονται γιατί είδαμε οι Ρώσοι ε, στο αμέτωπα εκεί στην Ουκρανία έχασαν πολλά άρματα και επιστράτευσαν παλαιότερα αλλά τα είχαν συντηρήσει, δεν τα πέταξαν ούτε τα χάρισαν. Και φυσικά είδαμε και το Ισραήλ που έχασε πάνω από 160 άρματα μάχη στις πρώτες μέρες του πολέμου να μην δίνει τα παλαιότερα μερκαβά σε δύο Ευρωπαϊκά κράτη που έλεγαν, το ένα μάλλον ήταν η Κύπρος, αλλά να τα κρατάει για να καλύψει τις δικές της ε, ανάγκες. Και φυσικά τα πολεμικά πλοία που πάρα πολλά θα χρειαστεί, όπως σας είπα, η Ελλάδα, ακόμα και 18 ε, φρεγάτες και κορβέτες να έχουμε, δεν φτάνουν για την άμυνα, θέλεις ε, τουλάχιστον 15 πυραυλακάτους και άλλες τόσες κανονιοφόρους, για να καλύψει όλο το Αιγαίο και φυσικά τα υποβρύχια να πάρουμε άλλα δύο αρχικά και άλλα δύο στο όχι πολύ μακρινό διάστημα αφού εξυγχρονίσουμε και τα υποβρύχια 2.14 και το αναβαθμισμένο ωκεανός. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, μεγάλη μέρα σήμερα. Ο Θεός ήρθε στη γη, γεννήθηκε ως άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να μας λυτρώσει όλους από το φόβο του θανάτου και τις αμαρτίες μας. Μεγάλη μέρα, χρόνια πολλά και σε εσά και στις οικογένειές σας. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.